για τη διαμεσολάβηση, διότι είναι ένας νέος νόμος που λύνει προβλήματα και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς περιέχει. Νίνα, έτσι. Θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο νέος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, κυρία Κορσάνου. Η κυρία Άννα Κορσάνου. Ο θεσμός δεν είναι νέος. Ο νόμος. Καλημέρα σας. Θα μας τα πει ειδικό. Ο θεσμός πραγματικά είναι από το 2010, από το νόμο 3898 του 10, προαιρετική διαμεσολάβηση. Λειτουργήσε όμως πολύ λίγο. Η τραπεζική διαμεσολάβηση λειτουργήσε περισσότερα τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα ψηφίζεται νόμο που εγκαθιδρεί υποχρεωτική διαμεσολάβηση για ορισμένες διαφορές. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να εξοικειωθεί με αυτή, να τη γνωρίσει και ο νομικός κόσμος αλλά και οι απλοί πολίτες να δουν τα ωφέλη και να δούμε πώς και τι αλλάζει σε αυτό το νόμο. Και να ελαφρύνουν τα δικαστήρια. Και πιο ταχύ απονομή, όχι απονομή δικαιοσύνης, ταχεία διευθέτηση των διαφορών. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι και υπάρχει έτσι κάποια, πώς να το πω, αντιδικία. Δεν απονέμεται δικαιοσύνη με τη διαμεσολάβηση. Τα μέρη ρυθμίζουν μόνα τους τη διαφορά τους. Δεν υπάρχει κάποιο δικαστή που να παίρνει απόφαση. Ναι, αλλά έθεσε ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρο ο Χρήστος προηγουμένως στο θέμα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Αν τα μέρη μεταξύ τους δεν θα τα βρούμε. Ρε, παιδί μου, πάμε στα δικαστήρια. Εμένα πριν πάμε στα δικαστήρια, πάμε να τα βρούμε. Μπα και τα βρούμε. Αυτό σου λέει. Τον κόσμο όμως, αυτό λέω. Τον κόσμο όμως δεν τον ενδιαφέρει τόσο το θέμα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Εμένα με ενδιαφέρει όταν θα πάω. Μπράβο. Να ρυθμίσω την αυτοκίνηση. Ναι, αλλά εμένα που εκκρεμεί μια δίκη που δεν μπορεί να γίνει διαμεσολάβηση και κρεμεί μια δίκη 10 χρόνια. Με ενδιαφέρει να τα βρεις εσύ και να προχωρήσει με την υπόθεσή μου στη διοίκηση. Όταν γίνει κάτι γρήγορα, εύκολα, πολιτισμένα, χωρίς ακομούς, χωρίς να κάνεις χρόνο, ενέργεια, ψυχολογική ηρεμία, δεν είναι καλύτερα? Κερδίζουν λοιπόν. Κερδίζεις και τι χρόνο, ο δανειολήπτης? Ενέργεια, ψυχολογική ηρεμία, ψυχική ειρήνη. Χρήμα. Αυτά κερδίζει. Είναι πιο φτηνή διαδικασία η διαμεσολάβηση από το δικαστήριο, γιατί κρατάει πιο λίγο. Το δικαστήριο τα κρατάει κάποια χρόνια, φυσικά είναι πιο. Μπαίνουν δικηγόροι όμως, δεν μπαίνουν και εκεί δικηγόροι. Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρων, είναι μια διαδικασία που πρέπει να υπάρχει δικηγόρος για να καθοδηγήσει τον πελάτη του, τον εντολέα του. Υποχρεωτικά λοιπόν πρέπει να υπάρχει δικηγόρος του κάθε μέρους και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Υποχρεωτικότητα υπάρχει για ορισμένες υποθέσεις, για όχι όλες. Ποιες είναι αυτές? Οικογενειακές διαφορές. Όχι το να βγάλω διαζύγιο, αυτό δεν θα γίνεται στη διαμεσολάβηση, θα γίνεται από το δικαστήριο. Αλλά τα θέματα διατροφής μεταξύ συζύγων, διατροφής των παιδιών, επιμέλειας των παιδιών, επικοινωνίας με τα παιδιά, διευθέτηση της περιουσίας, ποιος θα μείνει στο σπίτι, που θα πάνε τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά όλα πριν πας και κάνεις αγωγή στο δικαστήριο, υποχρεωτικά, ή πριν πας να συζητήσεις την υπόθεση στο δικαστήριο, υποχρεωτικά θα πρέπει να περάσεις από τη διαμεσολάβηση, από ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή. Πας να βρεις ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή για να προσπαθήσει να φέρει τα μέρη κοντά και να βρει μια λύση. Γίνεται μια πρώτη υποχρεωτική συνεδρία, όπου μαζεύονται, αυτό πόσο κοστίζει, γιατί είναι και τα λεφτά, 25 ευρώ ο καθένας. Νομίζω ότι είναι ένα χαμηλό ποσό. Όλοι έχουν 25 ευρώ να δώσουν, θέλω να πιστεύω. Καλά. Έτσι. Μην το λέμε. Ορκίζεστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου να πάω στα δικαστήρια. 25 ευρώ λοιπόν το κάθε άτομο, η πρώτη υποχρεωτική συνεδρία. Αν δεν προχωρήσει και δεν θέλουν οι άνθρωποι και δεν τα βρούνε. Όταν λέμε το κάθε άτομο, οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Mm-hmm. 25 και 25. Αν δεν πετύχουν συμφωνία, πάνε κανονικά στο δικαστήριο με το πρακτικό αποτυχίας. Υποχρεωτικά το προσκομίζει στο δικαστήριο. Λέει στο δικαστήριο, ορίστε, εγώ προσπάθησα να τα βρω, δεν τα βρήκα, τι να κάνω. Έρχομαι στο δικαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε έναν άνθρωπο το δικαίωμά του πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Φυσικά θα πάει. Αν όμως πετύχει διαμεσολάβηση και προχωρήσουμε, γίνεται διαμεσολάβηση για κάποιες ώρες, υπογράφουμε πρακτικό επιτυχίας που έχει mm-hmm. ισχύ δικαστικής απόφασης. Έχει εκτελεστότητα. Και αυτά τα 25 ευρώ που είπατε εσείς, κυρία Κορσάνου, τα πληρώνεις είτε πετύχει η διαμεσολάβηση είτε όχι. Η πρώτη υποχρεωτική λοιπόν. Σαν παράβολο ένα πράγμα. Το πληρώνεις λοιπόν, είτε πετύχει είτε δεν πετύχει. Αν στη συνέχεια αποφασίσεις να προχωρήσεις και αφιερώσεις χρόνο και γίνει διαμεσολάβηση, η αμοιβή του διαμεσολαβητή είναι 80 ευρώ, δηλαδή 40 ευρώ το κάθε μέρος. Όλα αυτά είναι εξημισία. Ναι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Για πέστε μας όμως. Έτσι λίγο περιμένουμε. Δεν υπάγονται, μια χαρά τα λέτε. Ποια δεν υπάγονται? Λοιπόν, η τραπεζική διαμεσολάβηση είναι συνενετική. Δηλαδή, ναι, έχω πρόβλημα το δάνειό μου, βρίσκω την τράπεζα, τη λέω: θες να κάνουμε μια διαμεσολάβηση, τα βρούμε, μην τρέχουμε σε δικαστήρια, σε νόμο κατσέλι που δεν υπάρχει κιόλας. Ναι, αυτό είναι συνενετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Οι μισθωτικές διαφορές. Συνενετικές. Οι διαφορές από αυτοκίνητα, τροχέα, συνενετικά, οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές με το δημόσιο. Εκεί δεν πάμε υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση, κατευθείαν στο δικαστήριο. Άρα κάποιες διαφορές μπήκαν. Δεν πάμε υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση ή υποχρεωτικά δεν πάμε στη διαμεσολάβηση? Υποχρεωτικά δεν πάμε. Α. Δεν μας αναγκάζει κάποιος πριν πάμε στο δικαστήριο να περάσουμε από το διαμεσολαβητή, όπως τις άλλες υποθέσεις που σας mm-hmm. είπα. Εδώ, αν θέλεις, πας στο διαμεσολαβητή. Προαιρετικά πάμε. Βέβαια.
στα δεν είναι απαγορευτικό. Τραπεζική διαμεσολάβηση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό. Φυσικά. Μπορείς να πεις: εγώ δεν θέλω δικαστήρια, δεν θέλω διαταγές πληρωμής, δεν θέλω. Θέλω να τα βρω με την τράπεζα. Θα βρω ένα διαμεσολαβητή να τα βρω. Προαιρετικά. Ποια είναι η διαδικασία? Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη του ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση διαμεσολάβησης, να βρει διαμεσολαβητή και να γίνει και η παράσταση του δικηγόρου υποχρεωτική σε αυτή την πρώτη. Άρα, συνεδρία. Δηλαδή, μιλάμε έτσι για δύο δικηγόρους, ο δικηγόρος και ο διαμεσολαβητής. Όταν λοιπόν εγώ έχω μια διαφορά μαζί σου, έτσι, έχουμε τσακωθεί, λέμε, κοίτα να δεις, μην τραβηχτούμε σαν δικαστήριο 5 χρόνια, έτσι ξεφτυλιστούμε κιόλας, τσακωνόμαστε, άστο. Να τα βρούμε μεταξύ μας, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι και αυτά. Ωραία. Έχω εγώ το δικηγόρο μου. Έχεις εσύ υποχρεωτικά το δικηγόρο σου και βρίσκουμε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή. Πάμε στο γραφείο του. Κοινός και για τους δύο. Μα ο διαμεσολαβητής είναι ουδέτερος, αμερόληπτος, δεν είναι ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επιλύσουμε εμείς οι δύο τη διαφορά μας. Σε ρόλο δικαστή δηλαδή ο διαμεσολαβητής. Έχει ρόλο κυρίως. Να ρωτήσω κάτι. Ποτέ ο διαμεσολαβητής. Σε ρόλο είπαμε. Αν τα βρούνε, ο διαμεσολαβητής παίρνει 80 ευρώ, είπατε. Την ώρα. Την ώρα. Στη διαμεσολάβηση. Ναι. Διπλή 40 και 40, μάλιστα. Λοιπόν, 80 ευρώ. Αν τα βρούνε, παίρνει παραπάνω. Όχι. Μπόνους. Άρα δεν έχει κίνητρο να τα βρούνε. Μα είναι τελείως αμερόληπτος ο διαμεσολαβητής. Όχι, κίνητρο εννοώ οικονομικό, ο ίδιος θα προσπαθήσει. Δηλαδή, 80 ευρώ την ώρα να τα βρούνε. Κάνει το συνήγορο του διαβόλου και καλά κάνει. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι. Είναι όφελος του διαμεσολαβητή όμως να είναι πετυχημένες οι διαμεσολαβήσεις του. Δεν είναι όφελος. Θα τον προτείνουν δηλαδή σε περισσότερες. Να είναι διαδικασία που θα αποτύχει. Όφελος της διαμεσολάβησης είναι να πάει καλά και να έχει καλά αποτελέσματα. Όχι να υπάρχει για να υπάρχει όπως είναι τόσα χρόνια. Είναι θετικό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Άρα ο διαμεσολαβητής είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν θα πάρει απόφαση για εμάς τις δύο. Θα μας βοηθήσει να δούμε το συμφέρον μας. Θα μας βοηθήσει να δούμε την ανάγκη μας. Τι ανάγκη έχεις εσύ, τι ανάγκη έχω εγώ. Το συμφέρον μας, να βρούμε την ησυχία μας, να βρούμε μια λύση μεταξύ μας, να τελειώνουμε. Εμείς θα βρούμε τη λύση. Δεν θα τη βρει ο διαμεσολάβητης. Έτσι. Mm-hmm. Στη διαδικασία τώρα, είπαμε αρχικά μια υποχρεωτική συνεδρία. Που μαζευόμαστε. Μέσα σε 20 μέρες λοιπόν, από όταν ξεκινήσουμε και προτείνουμε στο άλλο μέρος να πάμε στη διαμεσολάβηση, μέσα σε 20 μέρες πρέπει να γίνει αυτή η διαμεσολάβηση. Αν πετύχει, τώρα είπαμε τι γίνεται αν πετύχει, αν αποτύχει τώρα, γίνεται δικαστήριο και πάει το πρακτικό αποτυχίας, κατατίθεται στο δικαστήριο. Λέμε, ορίστε, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, δεν πέτυχε, θέλω να με δικάσει ο δικαστής μου. Πάμε αν και στην αμοιβή του διαμεσολαβητή που ήδη τη σχολιάσαμε, αλλά να το δούμε εδώ και γραμμένα έτσι να το εμπεδώσουμε. Στην συνεδρία λοιπόν 50 ευρώ. Είπαμε 6,5. Ναι. Αν προχωρήσει η διαμεσολάβηση, 80 ευρώ την ώρα. 40 και 40. Ακριβώς. Έχει μειωθεί το ποσό. Παλαιότερα, στην προηγούμενη νόμη ήταν 100 ευρώ, τώρα είναι 80 ευρώ. 40 και 40 για το κάθε μέρος. Mm-hmm. Προχωράει αυτή η διαδικασία, κυρία Κορσά. Ότι δεν θα προχωρήσεις μετά σε δικαστικές διαδικασίες, είναι πολύ συμφέρον. Αν τα βρεις διαμεσολάβηση, είναι πολύ συμφέρον. Μέχρι στιγμής η διαμεσολάβηση εν της πράγμασης δεν έχει προχωρήσει. Η τραπεζική διαμεσολάβηση έχει προχωρήσει με τις τραπεζικές διαμεσολαβήσεις που έχουν γίνει σε προαιρετικό τόνο και βαθμό με μεγάλα θετικά αποτελέσματα. Τώρα γι' αυτό τι κάνουμε, γι' αυτό ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, για να αναγκαστούν οι άνθρωποι να εξοικειωθούν με αυτή τη διαδικασία, να δουν τα ωφέλη τους. Μας έχει δώσει διάρκεια 2 χρόνια για να δουν τα αποτελέσματα. Και αν δουν ότι πάει καλά, θα προχωρήσει. Πότε ξεκινάει ο νόμος? 15 Ιανουαρίου του 20 για υποθέσεις πολυμελούς πρωτοδικείου, τακτικής πολυμελούς. 15 Μαρτίου για τις οικογενειακές υποθέσεις που λέγαμε. Και 15 Μαΐου για υποθέσεις τακτικής μονομελούς. Είναι, ας πούμε, κάποιες διαφορές. Εμείς νομικά το λέμε. Για αποτιμολόγια, σου χρωστάει κάτι, αγωγές διαρρήξεως. Είναι για κάποιες διαδικασίες. Στο εξωτερικό υπάρχει ο θεσμός. Βεβαίως και υπάρχει. Στην Ιταλία με μεγάλη επιτυχία. Όταν το κάναν και εκεί υποχρεωτικά, ο κόσμος εξοικειώθηκε. Και τώρα πάνε όλοι σχεδόν στη διαμεσολάβηση. Mm-hmm. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο, υπάρχει. Το σώμα των με θετικά και αρνητικά σχόλια, όπως είναι και εδώ. Πάντου στον κόσμο είμαστε μια γειτονιά. Τα αρνητικά που στέκονται. Ναι. Ναι. Τα αρνητικά στέκονται. Δυστυχώς, για μένα, δυστυχώς, σεβαστή η γνώμη κάποιου που δεν συμφωνεί μαζί του. Από τον νομικό κόσμο, ότι θα υπάρχει κάποιο κόστος, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Μα το κόστος που δεν υπάρχει, αν δεν πα στο δικαστήριο. Τελευταία ερώτηση. Διαμεσολαβητής πρέπει να έχεις πτυχίο νομικής για να γίνεις. Όχι, μπορείς να έχεις πτυχίο πανεπιστημίου, οποιοδήποτε πανεπιστημίου. Είναι και αυτό, ας πούμε, κάτι το οποίο προβληματίζει τον νομικό κόσμο. Δηλαδή, ένας μαθηματικός μπορεί να γίνει διαμεσολάβητης. Πρέπει να διαπιστευτεί. Πρέπει να περάσει από μια εκπαίδευση, να πάει σε ένα κέντρο διαμεσολάβησης. Ποιος να εκπαιδευτεί.
Υπάρχουν και τέτοια μεσολάβηση που είναι θεσμοθετημένα. Αλλά αν δεν έχει νομικές γνώσεις, πολύ σωστά ρωτάει. Έχει το δικηγόρο όμως. Γι' αυτό είναι υποχρεωτικός ο δικηγόρος. Περνάει εξετάσεις. Πρέπει να το κόβει όμως, να είναι διπλωμένο. Ναι, να δίνεις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να σας πω. Θα πάμε στο κάνω διαμεσολαβητή τώρα για το κοντρόλ. Πολλοί δεν είναι οι δημοσιογράφοι. Λίγοι όμως δεν είναι οι καλοί. Δεν φαίνεται ποιος είναι ο καλός. Έτσι θα είναι και δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε, κυρία Κορσάρου.